Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε μια συμβολική περικύκλωση του κεντρικού κτηρίου στα προπήλαια της Πριτανίας. Με αυτόν τον τρόπο οι Πριτανικές αρχές και οι κοσμήτορες των σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Πανεπιστήμιο. Πρώτον, με την υποχρωματοδότηση, όπως είπε ο κ. Φορτσάκης στη συνέντευξη τύπου, τα τελευταία 4 χρόνια ο τακτικός προϋπολογισμός έχει μειωθεί κατά 80%. Και δεύτερον, η μείωση του διοικητικού προσωπικού των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου, που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον διπλάσιο σχεδόν αριθμό των φοιτητών που έχει προκύψει από τις μεταγραφές. Τόσο ο κύριος Φορτσάκης, όσο και οι αντιπριτάνες, αλλά και οι κοσμήτορες σήμαναν το κόδωνα του κινδύνου για την λειτουργία του Πανεπιστημίου, καθώς, όπως λένε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα μπορέσουν να δώσουν τα πτυχία που πρέπει στους φοιτητές. Τα πτυχία δεν θα έχουν κανένα αντίκρισμα, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις, κυρίως σε σχολές που έχουν εργαστήρια, να μην μπορούν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ένα παράδειγμα στην ιατρική. Υπάρχει διπλασιασμός των φοιτητών και, όπως είπε ο κ. Φορτσάκης, για να πιάσουν στιθοσκόπιο στα χέρια τους οι φοιτητές θα περάσουν μήνες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης που επικρατεί. Ζήτησε από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Ναι, Γιάννης, ακούω. Ολοκλήρωσε τη φράση για να κλείσουμε. Ζήτησε από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να επιστρέψουν στο Πανεπιστήμιο οι 399 υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα άμεσα. Και για το θέμα των καθαριστριών, ο κύριος Φορτσάκης είπε ότι έχουμε πρόβλημα με την καθαριότητα, το γνωρίζουμε το καλοκαίρι αυτό, και ζήτησε οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα, να έρθουν με μετάταξη εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και να καλύψουν τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώτα. Καλό ρεπορτάζ. Διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε.